Αγαπητοί φίλοι, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας με μεγάλη χαρά και ακόμα μεγαλύτερη διάθεση για προσφορά στον κοινό μας αγώνα. Δεν σας κρύβω βέβαια την αμηχανία που έχω μπροστά στο μικρόφωνο, γιατί ο φυσικός χώρος του δικού μου αγώνα είναι τα στάδια, ο στίβος του αθλητισμού σαν αθλήτρια παλιότερα και σαν προπονήτρια σήμερα. Από το δικό μου μετερίζι, αυτό του αθλητισμού, συντάσσομαι απολύτως με τη δική σας θέση ότι ο αθλητισμός είναι ανάγκη και δικαίωμα της νεολαίας. Η πολιτική που ακολουθείτε και οι συνέπειες στη ζωή των νέων στέλνουν το δικαίωμα στην άθληση, μετατρέποντάς το σε πολυτέλεια, σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Είναι κρίσιμο να αναλογιστούμε πόσα παιδιά φτωχών οικογενειών, παιδιά μεταναστών, προσφυγόπουλα, μπορούν πραγματικά να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό. Παιδιά που έρχονται σε επαφή με τον κλασικό αθλητισμό, έχοντας μεγάλες δυνατότητες και πραγματικό ταλέντο, να μην μπορούν να συνεχίσουν, γιατί πρέπει να πληρώνουν τα ακριβά δίδακτρα στους συλλόγους ή γιατί οι βιοπάλοι είναι για αυτά μονόδρομος, αφού οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ούτε στα βασικά. Η πολιτεία όχι μόνο δεν διευκολύνει τα παιδιά αυτά να μπουν και να παραμείνουν στο στίβο του αθλητισμού, αλλά απέναντίας με τη βάρβαρη πολιτική της, τα στέλνει στο στίβο της δουλειάς από μικρή ηλικία, της στέρησης βασικών δικαιωμάτων τους. Είμαι σήμερα εδώ γιατί πιστεύω στην ευρύτερη αξία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, που βοηθούν τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Το πρότυπο του αθλητισμού, ως κοινωνική λειτουργία και λαϊκό δικαίωμα, είναι πράξη φυσικής υγείας, παιδείας, αυτογνωσίας και ομαδικότητας, αλληλεγγύης, άμυλας, ειρήνης και προόδου. Είμαι σήμερα εδώ, γιατί μόνο μέσα από το δικό μας αγώνα μπορεί να υπηρετηθεί η θέση ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός, αποτελώντας ενιαίο σύνολο δικαιωμάτων, μπορούν να παίξουν ρόλο και στην αφύπνιση, στη μεταστροφή των συνειδήσεων. Είμαι εδώ μαζί σας, γιατί μόνο η λαϊκή συσπήρωση, η παράταξη των κομμουνιστών στο Δήμο της Αθήνας, μπορεί με τις θέσεις της να φωτίσει τον δρόμο της ενεργού συμμετοχής του αθλητή στο στάδιο και όχι του αυλοπαδού στην κερκίδα. Είμαι σήμερα εδώ γιατί το δικαίωμα στον αθλητισμό ανήκει σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την καταγωγή και την εθνικότητα. Και όλοι εμείς θα υπερασπιστούμε το κάθε παιδί σαν δικό μας. Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είμαι εδώ μαζί σας και δεσμεύομαι ότι την αγωνιστικότητά μου, τη μαχητικότητά μου, τη διάθεσή μου για αγώνα και την αγάπη μου για τον άνθρωπο θα τα διαθέσω στη λαϊκή συσπήρωση για να δυναμώσει ακόμη περισσότερο στην αγωνιστικότητά μου.